Ποιος είστε, τι ζητάτε? Εγώ ρε ποιος είμαι και τι ζητάω, ή εσύ? Είμαι αδερφός της Μαργαρίτας. Μήπως έχεις σχέση μαζί της? Εγώ είμαι ο κύριος Παναγιώτης Αθηρερός. Χαίρομαι πολύ. Είναι μέσα? Ναι, μέσα. Όχι εδώ, στο δεύτερο. Ήταν το άγριο να διώξουν τα ύμενα. Πού σου! Έλα, Παναγία μου. Ποια είσαι και τι ζητάς εδώ? Εγώ, τι ζητάω εγώ εδώ? Α, δεν έχεις δουλειά να φύγεις αμέσως. Είπα, δεν έχεις δουλειά να φύγεις αμέσως. Από το σπίτι μου θα φύγω. Σπίτι σου? Είπες σπίτι σου? Κάποιο λάθος κάνω. Η Μαργαρίτα δεν μένει εδώ? Ναι, εδώ μένει. Είμαι αδελφός της. Είμαι φίλη της και συγκατοικούμε, πληρώνουμε τον νίκη μισό-μισό. Από αύριο να ψάξεις για σπίτι. Γιατί? Δεν μ' αρέσει η φάτσα σου. Ποιος νομίζεις ότι είσαι και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις? Είμαι αδελφός της Μαργαρίτας. Δεν σου λέει τίποτα αυτό! Η Μαργαρίτα θα κάνει αυτό που θα της πω εγώ. Δεν έχεις ακούσει τίποτα για μένα? Δεν άκουσα ούτε θέλω να ακούσω. Παρά τα μίσυχη, αρκετές ανέχτηκα. Πώς μιλάς έτσι, μωρή παλιοδρόμα? Θα σε μάθω εγώ να ξέρω και τους αντές. Πώς τολμάς να στούρνε? Ποια νόμισες πως είμαι και με δέρνησε? Λίγησες κιόλας. Σιγά πάνω! Αύριο να έχεις φύγει κιόλας από μέσα! Ρώμα σύνικο! Όλη την αλήθεια. Λάβε, πως σου είχε κάνει τίποτα? Τίποτα, ζωγίζομαι. Τότε γιατί τον έφερες εδώ? Δεν έχει αγγίξει καθόλου. Θέλω να μου πεις όλη την αλήθεια. Ζωγίζομαι. Τι ήθελε εδώ? Για να μου βοηθήσεις τις ασκήσεις. Ασκήσεις? Εσύ ήθελες να μορφωθείς εδώ και όχι να κάνεις ασκήσεις. Άδειμα είναι η ασκήση. Τώρα ποιος θα μου τη λύσει? Ο καθηγητής σου. Γιατί πληρώνω? Ετοίμασε μου ένα καφέ. Και ζεστάνε μου νερό να φτύνω τα ποδάρια μου. Αμέσως. Ασκήσεις. Έλα! Κάτσε! Η Μαργαρίτα που είναι? Στη δουλειά της. Τέτοια ώρα στη δουλειά της? Κάνει υπερορίες. Από αύριο υπερορίες θέλω! Και τη διώξουν. Να τη διώξουν! Εδώ είμαι εγώ! Τώρα που θα έχετε εμένα δεν πρέπει να στεναχωριέστε για τίποτα! Μα δεν βλέπεις τα χρήματα έχεις. Αυτό δεν έχει σημασία. Αρκεί που θα είμαι δίπλα σας, κοντά σας, πίνακας! Αυτή εκεί μέσα πρέπει να φύγει. Δεν φαίνεται σόι. Θα σας παρασύρει στον κατήφορο. Είναι πρόσθηκη! Πήγαινε!